Θα πάω στο άλλο μέλος του Συλλόγου των Συγγενών Θυμάτων, τον κύριο Χρήστο Κωνσταντινίδη, σήμερα. Κύριε Κωνσταντινίδη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές. Κύριε Κωνσταντινίδη, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή. Κάθε φορά είστε διαθέσιμοι και καλά κάνετε. Κύριε Κωνσταντινίδη, θέλω ειλικρινά, έτσι με πολύ προσοχή, αλλά παρόλα αυτά, παρά την ανατριχίλα από όσα ακούσαμε, γιατί ο κύριος Κοκοτσάκης επιβεβαίωσε την πληροφορία, θέλω να σας ρωτήσω αν είστε γνώστης του γεγονότος ότι το Γενικό Χημείο του Κράτους μέσα στις γιορτές παρέδωσε ένα πόρισμα σε ανακριτικές αρχές, το οποίο ήρθε σε εσάς, στο Σύλλογο, όχι σε εσάς προσωπικά, ήρθε μόλις πριν τρεις μέρες και αναφέρεται στο τι εντοπίστηκε σε δείγματα αντικειμένων των ανθρώπων που χάσατε. Αυτά είναι από τη δειγματοληψία που είχε γίνει από το χημείο του κράτους και στο χώρο του Ευαγγελισμού που έγινε η δολοφονία των ανθρώπων μας και στο χώρο στο Κουλούρι που πετάχτηκαν τα υπολείμματα που βγάλαν από το μπάζωμα στον Ευαγγελισμό. Mm-hmm. Τα στοιχεία λοιπόν αυτά και από κάποια προσωπικά αντικείμενα των θυμάτων που επέβαιναν στην αμαξοστοιχεία. Τα αποτελέσματα τα πήρα εγώ προσωπικά από τη δικογραφία. Α, εσείς τα πήρατε, μάλιστα. Εγώ προσωπικά, εγώ τα πήρα από τη δικογραφία, δεν τα πήρα σαν αποτελέσματα, τα πήρα μέσω της δικογραφίας που είχαμε κάνει την συμπληρωματική μήνυση απέναντι στην περιφέρεια και στον περιφερειάρχη και στο συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας. Και ήταν στα χέρια μου η δικογραφία, οπότε θεώρησα σωστό να τα δώσω στον δικαστικό πραγματογνώμονα, τον κύριο Κοκοτσάκη. Μισό λεπτό, να μας ξεκαθαρίσετε κάτι. Άρα δεν σας κοινοποιήθηκε από τις δικαστικές αρχές? Όχι. Δύο μήνες μετά. Εσείς, παίρνοντας αντίγραφο της δικογραφίας, είδατε και αυτό που έχει γίνει στις 29 Σεπτεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, που μας είπε ο κ. Κοκοτσάκης. Μάλιστα. Ναι, κάπου εκεί ήταν. Μάλιστα. Και θεώρησα σωστό να αποδομήσουμε λίγο όλα αυτά τα πράγματα, διότι τα στοιχεία, τα ευρήματα που βρέθηκαν ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε, εννοείται ούτε εμείς ούτε όλος ο ελληνικός λαός, ότι το έλεος Ηλικόνης προκάλεσε αυτό το μανιτάρι. Το έλεος Ηλικόνης, αν ήταν, θα έκαιγε τουλάχιστον 7,5 τόνους, τουλάχιστον 4-5 μέρες, ή αν είχε γίνει πτυτικό, θα είχε ανατινάξει όλο το Θεσσαλικό κάμπο. Αυτά δεν έχουν ισχύ. Τα έχω πει και στον ανακριτή την Τρίτη. Θα τον πάω σήμερα σε μία ώρα, έχουμε ραντεβού τα καινούργια στοιχεία και την έκθεση του, mm-hmm. του κύριου Κοκοτσάκη, και θα αποδομήσουμε βέβαια τελείως το έλεος Ηλικόνης και θα φανούν βέβαια και οι ψευδείς καταθέσεις των πραγματογνωμόνων. η υπόθεση αρχίζει και βρωμάει πολύ περισσότερο, κύριε Σαχίνη, από αυτό που μπορούμε να φανταστούμε, όμως η αλήθεια έχουμε πει ότι δεν μπορεί να κρυφτεί. Εσείς καλά κάνετε και το λέτε. Εγώ δεν θα υιοθετήσω. Εσείς έχετε κάθε δικαίωμα να υιοθετήσετε ό,τι χαρακτηρισμό θέλετε. Θα είμαι λίγο προσεκτικός, όχι για λόγους πολιτικής ορθότητας, επειδή είναι σε εξέλιξη. Αυτό που αντιλαμβάνομαι πάντως είναι ότι από την τεχνική έκθεση του δικού σας συμβούλου, του κυρίου Κοκοτσάκη, το είπε ο άνθρωπος πριν από λίγο, ενώ δεν βρέθηκε στα αντικείμενα των ανθρώπων σας έλεος Ηλικόνης, βρέθηκαν όλα τα άλλα, ξυλόλιο, τουλόλιο, βενζόλιο. Μας είπε ότι υπάρχουν και βουτάνιο και προπάνιο. Άρα το ερώτημα, και μάλιστα λέει η έκθεση του, λέει ο κύριος Κοκοτσάκης, ότι αυτά δεν όφυλαν να βρίσκονται εκεί. Δεν το έλεο. Δεν ορούνται στη φύση αυτά για να μπορούν να τα πάρουμε, είτε από δειγματοληψία ή οτιδήποτε. Οπότε και μετά από 7 μήνες που βρέθηκαν εκεί, φανταστείτε τι μπορούσε να ήταν τις πρώτες ημέρες, που κανονικά οι πραγματογνωμοσύνες έπρεπε να είχαν γίνει αμελητοί τις 2-3 πρώτες μέρες από δικαστικούς πραγματογνώμονες. Τα οποία δεν γίνανε. Είναι τα άλλα τα μεγάλα λάθη του δικαστικού. Ερώτηση, σας προβληματίζει ότι οι πραγματογνώμονες δικαστικά επικεντρώθηκαν μόνο στο έλεος Ηλικόνης? Από την πρώτη ώρα έγινε. Μόλις πήραμε τις πραγματογνωμοσύνες, εμείς κάναμε υπομνήματα στον ανακριτή ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι σωστά που ακούγονται και ότι θα έπρεπε να γίνει νέα δειγματοληψία, όπως και την, με υπόμνημα την είχαμε καταθέσει αρχές του καλοκαιριού. Αρχές του καλοκαιριού. Αρχές του καλοκαιριού ζητήσατε. Και επίσης τον κάναμε τον κύριο ανακριτή και εξώδικο, το στείλαμε.
για να γίνουν όλες αυτές οι ενέργειες. Μισό λεπτό για να καταλάβω. Η εντολή που πήρε το Γενικό Χημείο του Κράτους στις 29 Σεπτεμβρίου, εσείς ως αίτημα το είχε... Εμείς το πιέσαμε για να γίνει. Ναι, 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 άλλο να καταλάβω. Εσείς ως αίτημα το υποβάλλατε αρχές του καλοκαιριού. Μόλις πήραμε την πραγματογνωμοσύνη, περιμέναμε και την πραγματογνωμοσύνη της πυροσβεστικής, η οποία έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Νομίζω την πήραμε τέλος Ιουλίου. Την πήραμε. Μάλιστα. Της πυροσβεστικής. Εκεί ακριβώς κάπου ήταν, γύρω στις 28-29 Ιουλίου την πήραμε, γιατί το περιμέναμε. Ενώ είχε έρθει νωρίτερα των δικαστικών πραγματογνωμόνων. Περιμέναμε της πυροσβεστικής να δούμε τι είναι αυτό το πράγμα που προκάλεσε τη φωτιά και, και το κάψιμο των μισών οχημάτων. Και αφού την πήραμε, μετά είδαμε ότι τα πράγματα δεν ακολουθούν την πορεία που πρέπει και ότι πρέπει να ενεργήσουμε προσωπικά εμείς. Γι' αυτό στείλαμε και αναφορά στον ανακριτή και μετά το στείλαμε από λίγες μέρες και εξώδικο και κάναμε και τη συμπληρωματική μήνυση στις αρχές Αυγούστου στο Περιφερειάρχη, στην Περιφέρεια και σε όλους τους υπολείπους. Μάλιστα. Η οποία οδήγησε τελικά στην άσκηση δίωξης κατά του αγοραστού για παράβαση καθήκοντος και μένεται και συνέχεια. Βέβαια, γιατί ο αγοραστός λέει τώρα εγώ απλά μετήχα, άλλοι δίναν τις εντολές. Αυτό, εγώ με τη δικογραφία που πήρα στα χέρια μου, το αντίγραφο, είναι πάρα πολλά τα ερωτηματικά που δεν έχουν απαντηθεί. Πρώτον, για ποιο λόγο δεν ήταν οι δικαστικές αρχές εκεί να περιφερούν στον χώρο του εγκλήματος, καταργώντας, είπαμε, τους δύο κώδικες, το 239 και 251, που μένουν άθικτα τα πράγματα και δεν κουνιέται τίποτα μέχρι που να τελειώσει η ανάκριση. Ποιος έδωσε, καταρχήν, το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, είπαμε ότι καλώς ενήργησε να μαζέψει τους τραυματίες και τις ορούς των πτωμάτων. Γι' αυτό και έγινε η πρώτη διαμόρφωση χώρου από συνεργεία που είχε συνεργαστεί η περιφέρεια μαζί τους, για να μπορέσουν να πάνε τα στενοφόρα και οι δυνάμεις να μπορέσουν να κάνουν το έργο που πρέπει, που ορίζει το όργανο πολιτικής προστασίας. Αυτά μέχρι εκεί καλώς. Όταν την τέταρτη μέρα λοιπόν ήρθαν και οι γερανοί για να σηκώσουν, να βοηθήσουν και αυτοί, μετά από εκεί και πέρα γίνανε άλλα έκτροπα. Δεύτερο, δεν μας λένε ποιος έδωσε εντολή να φύγουν τα βαγόνια από εκεί και να πάνε σε, είπαμε, περιοχή στο Κουλούρι που είναι υπόλογος της δικαιοσύνης, του ΟΣΕ. Mm-hmm. Ποιος έδωσε εντολή να φύγει η εμπορική αμαξιοστοιχεία και να πάει πού, χωρίς να ελεγχθεί τα εμπορεύματα που υπήρχαν. Δεν υπάρχει ούτε αυτό. Και ποιος έδωσε εντολή μετά που φύγανε όλα αυτά τα πράγματα, να σηκωθεί έδαφος 70 με 1 μέτρο έδαφος, χώμα, και να πάει να πεταχθεί στο Κουλούρι με υπολείμματα και βιολογικό υλικό των ανθρώπων μας και να μπαζωθεί με υλικό. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα πουθενά στη δικογραφία. Οπότε θα ξεκινήσει η ανάκριση για το θέμα της δίωξης στον αγοραστό για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Μάλιστα. Με ένα χρόνο καθυστέρηση βέβαια όλα αυτά, αλλά εγώ θα το πω έτσι πικρόχολα, κυριολεκτικά πικρόχολα. Σε αυτή την ιστορία ακόμη και τα αντικείμενα των ανθρώπων σας μιλάνε, φωνάζουν, κάτι θέλουν να πούνε, κάτι θέλουν να πούνε, όσο και αν προσπαθούν να τον μπαζώσουν, κάτι θέλουν να μας πούν. Δεν ξέρω αν θα βγει στη άκρη στο τέλος, αλλά ένα κλειδί, ένα παπούτσι, με συγχωρείτε που τα λέω, γιατί είναι δικό σας ανθρώπων, μιλάει αυτή τη στιγμή και λέει, παιδιά, εδώ υπάρχουν άλλα πράγματα από το έλαιος σιλικόνης. Κύριε Σαχίνη, η αλήθεια δεν μπορεί να κρυφτεί, τα έχουμε πει αυτά. Και μέχρι τώρα τους 12 μήνες που παλεύουμε και τρέχουμε, συναντάμε άπειρα εμπόδια. Παρόλα αυτά υπάρχουν δυνάμεις που μας βοηθάνε και τα ξεπερνάμε. Μπορεί να είναι λίγο καθυστερημένα, όμως έρχεται το πέρας του χρόνου και μας δίνουν αυτό που χρειαζόμαστε ακριβώς στη σωστή στιγμή. Σήμερα δηλαδή να πάμε και στον εφέτη ανακριτή, τον κύριο Μπακαΐμη. Ήδη τον έχω δώσει το στίγμα πώς πρέπει να τα δουν διαφορετικά τα πράγματα. Έχει ενημερώσει και την κυρία Εισαγγελέα και μας περιμένουν να δούνε καινούργια πράγματα που θα τους οδηγήσουν σε πιο ασφαλή συμπεράσματα. Και να δούμε για ποιο πράγμα δεν έγιναν αυτά από την αρχή, που θα είχαμε πολύ περισσότερα και καλύτερα στοιχεία και πιο περιστατωμένες θα ήταν οι πραγματογνωμοσύνες. Και τουλάχιστον έστω και τώρα να ξεκινήσει μια διαδικασία να καταλάβουμε όλα και να απαντηθούν όλα αυτά τα ερωτηματικά που έχουμε μέχρι τώρα. Άρα καταλαβαίνω, κύριε Κωνσταντινίδη, ότι σήμερα θα τους πείτε, κοιτάξτε, εδώ στη δικογραφία που μου δώσατε υπάρχει διαπίστωση της ύπαρξης του λόλιου, βενζόλιου, ξυλόλιου, προπάνιου, εξάνιου, βουτάνιου. Αυτά, παιδιά, βεβαίως. Μάλιστα. Βεβαίως. Αυτά τα είπα και την Τρίτη με τον κύριο Ανακριτή, αλλά εντάξει, δεν είχα την έκθεση του κύριου Κοκοτσάκη. Ήθελα να είναι όλο ολοκληρωμένο το κομμάτι, οπότε ανανεώσαμε το ραντεβού μας για σήμερα.
Κύριε Κωνσταντινίδη, την άλλη εβδομάδα πάτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ποιος είναι ο στόχος? Ο στόχος είναι, με αφορμή και αιτία, πέρα από τη δολοφονία που είναι ένα γεγονός που δεν αμφισβητείται, να δείξουμε λίγο και τα κακώς κειμένα στη χώρα μας. Δηλαδή ότι το κράτος δικαίου που υπερασπίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα κράτη-μέλη, νομίζω ότι δεν είναι στο σωστό δρόμο. Τα καθήκοντα και υποχρεώσεις που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη είναι να υπηρετούν το λαό και να του δίδουν τα αγαθά που πρέπει. Όσον αφορά την ελευθερία του, τις αξίες της ζωής, να έχει κάποιο σπίτι, μια δουλειά, τα αυτονόητα δηλαδή. Αυτά εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν συμβαίνουν στη χώρα μας. Και το αποτέλεσμα δυστυχώς ήταν αυτό που είδαμε στις 28 Δευτέρου. Κύριε Κωνσταντινίδη, θέλω να σας πω ότι μου προξενεί έκπληξη, πέρα από όλα αυτά, και καλά κάνετε και τα λέτε, και να επαναλάβω για όποιον ενδιαφέρεται, change.org / Τέμπη, να υπογράψει τη σχετική πρωτοβουλία που έχετε αναλάβει ο Σύλλογος. Θέλω όμως να σας πω ότι, θα το πω ευθέως, αν αυτή που όρισε η πολιτεία, όχι εγώ και εσείς, να κάνουν πραγματογνωμοσύνη, στάθηκαν μόνο στο έλαιο της Σιλικόνης, δεν είναι ανατριχιαστικό 7 μήνες μετά την απάντηση να τη δίνουν τα αντικείμενα των ανθρώπων που κάηκαν, για να μην γίνω πιο ανατριχιαστικός, και πώς συντηρήθηκαν αυτά που βρέθηκαν, οκτάνιο, τολουόλιο, εξάνιο, εξαερώθηκαν οι άνθρωποι σας και τα υπολείμματα προστάτευσαν αυτά? Αυτό είπε ο τεχνικός σας σύμβουλος. Καταλαβαίνετε εδώ. Κύριε Σαχίνη, είπαμε, τα στοιχεία μιλάνε, δεν υπάρχει πιο ξεκάθαρο έγκλημα από τη δολοφονία που έχει γίνει, και το πιο ξεκάθαρο είναι ότι με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από την ταχύτητα των τρένων πέσανε πάνω για να συγκαλύψουν, δεν ξέρω προς το παρόν τι, αλλά σίγουρα σε λίγο καιρό θα το βγάλουμε και αυτό. Καλή συνέχεια. Ένα ακόμα που θέλω να πω, κύριε Σαχίνη, ότι αυτό, σε αυτή τη στιγμή εδώ και περίπου 1,5 μήνα παλεύουμε λίγο, διότι η άσκηση διώξεων που ασκεί η εισαγγελία είναι βέβαια σε διατάραξη των συγκοινωνιών, με αποτέλεσμα πολλά θύματα, το οποίο είναι κακούργημα, αλλά μέχρι τώρα αφορά τα πρόσωπα που είχαν αμέλεια, που σημαίνει ότι οι ποινές θα είναι, ναι, μεν ισόβια, δηλαδή για 25 χρόνια φυλακή, και σε 2-3-5 χρόνια οι άνθρωποι αυτοί θα είναι έξω. Ο αγώνας λοιπόν που κάνουμε, εγώ και πολλοί κόσμος ακόμα, είναι να ανεβάσουμε λίγο, να αναβαθμίσουμε, συγγνώμη, το κατηγορητήριο από αμέλεια σε ενδεχόμενο δόλο, διότι όλοι γνωρίζανε τι ακριβώς γινόταν στο σιδηρόδρομο, και ότι και τα συστήματα δεν δουλεύανε, και ότι υπήρχαν 7 παράνομες παρατάσεις στη σύμβαση 7-17. Άρα όλοι είχαν γνώση τι ακριβώς γινόταν, και η Γενική Γραμματεία των Υπουργείων και οι υφυπουργοί και οι υπουργοί και ο Πρωθυπουργός, οι οποίοι είναι μηνιόμενα πρόσωπα. Και αυτό έχουμε βγάλει ένα μήνυμα, δεν ξέρω αν το έχετε περάσει στο διαδίκτυο, νομίζω το είπαμε και προχθές. Έχω αφήσει το προσωπικό μου τηλέφωνο 6987 2070 22 και το mail μου christoskon@gmail.com, να μου στείλει ο κόσμος κάποια μηνύματα αν θέλει να συμμετέχει με την πραγματική υπογραφή του, ούτως ώστε να δώσουμε αβάντα στους δικαστές, στις δικαστικές αρχές, να αναβαθμίσουν το κατηγορητήριο, να κάνουν δηλαδή πάλι το αυτονόητο. Γι' αυτό με ακούτε έτσι. Για να γίνει το αυτονόητο πρέπει να κάνει αβάντα ο κόσμος. Μάλιστα. Κύριε Κωνσταντινίδη, σας ευχαριστώ. Κουράγιο. Καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας. Λοιπόν, για να μην υπάρχει κανένα υπόλοιπο, ακούσαμε εδώ τι ακριβώς είναι. Από τη δικογραφία δεν τους το δώσαν. Από τη δικογραφία το βρήκαν. Το πόρισμα του Γενικού Χημείου του Κράτους.